Καλή σας μέρα. Σήμερα η γιορτή της Αγίας Τριάδας. Του Θεού έτσι όπως τον πιστεύουν ή τον πιστεύουμε καλύτερα εμείς οι χριστιανοί. Ένας Θεός μοναδικός στην ουσία, τριαδικός στα πρόσωπα. Αν κάποιος με ρωτούσε, ο χριστιανός, δηλαδή εσύ σε ποιον Θεό πιστεύεις, περικράψέ μου τον, πες μου κάτι γι' αυτόν, ήδη ακούσατε τι θα έλεγα. Ότι εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε σε ένα Θεό που είναι αποκαλύφθηκε ως Πατέρας Παντοκράτορας του Ιησού Χριστού, που είναι ο Γιος του Θεού, ο ενσαρκωμένος μέσα στην ιστορία και που δρά διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Και θα προσπαθούσα να σταματήσω εκεί, γιατί πιστεύω ότι θα έβαζε σε μεγάλη σύγκριση τον ακροατή μου. Ο Άγιος Ιωάννης όμως ο Απόστολος και συγγραφέας των τριών μικρών επιστολών που έχουμε στην Καινή Διαθήκη μαζί με το Ευαγγέλιο του, γράφει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Αυτή την Κυριακή θα διαβάσουμε μια μικρή περικοπή από το Ευαγγέλιο του Ιωάννη που λέει τα εξής. Ο Ιησούς μιλάει στον Νικόδημο που πήγε να τον βρει επειδή φοβόταν τους συμπατριώτες του νύχτα καιρό. Του είπε, έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μογενή του γιο, για να μην χαθεί κανείς που να πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει την αιώνια ζωή. Επειδή ο Θεός δεν έστειλε το γιο του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν κρίνεται, αλλά όποιος δεν πιστεύει σε Αυτόν έχει ήδη κριθεί, διότι δεν έχει πιστέψει στο όνομα του μονογενή Υιού του Θεού. Λόγος του Κυρίου. Το συνώνυμο της αγάπης, ακόμα και στη δικιά μας τρέχουσα καθημερινότητα, είναι το δωρίζω, δίνω, μοιράζομαι τη ζωή μου με κάποιον αγαπημένο. Όπως λέει και το σημερινό Ευαγγέλιο, έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μονογενή του γιο. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της δωρεάς? Να μην χαθεί κανείς που πιστεύει σε Αυτόν. Και όποιος έχει εμπιστοσύνη στο Θεό που είναι αγάπη, σώζεται. Ο Άγιος Αυγουστίνος, προσπαθώντας να πει κάτι στους πιστούς του για το μυστήριο του Θεού, τους έλεγε. Ο Θεός Πατέρας είναι η αιώνια δωρεά χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Ο Γιος είναι εκείνος που δέχεται αυτή τη δωρεά χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Το Πνεύμα το Άγιο είναι η ένωση αγάπης αυτών των δύο, όπου εκείνος που δωρίζει γίνεται δεκτός από εκείνον στον οποίο προορίζεται η δωρεά, χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις. Εν συντομία, ο Θεός είναι εκείνος που αγαπά, ο αγαπημένος, η αγάπη. Η αγάπη είναι πριν απ' όλα μία σχέση, ένα άνοιγμα σε κάποιον άλλον, μια προσφορά σε κάποιον άλλον. Είναι συνεχής επικοινωνία, ανταλλαγή, συνύπαρξη, δωρεά. Μια ενότητα μέσα από τη διαφορετικότητα, όπου ο ένας με τον άλλον, μέσω ακριβώς αυτής της διαφορετικότητάς τους, εμπλουτίζει και εμπλουτίζεται. Κάθε πρόσωπο ζει για τον άλλο. Ο ένας ζει με τον άλλο. Ο ένας ζει μέσα από τον άλλο. Σε μια τέλεια ενότητα και δυναμική αμοιβαιότητα.
στο βιβλίο της Γενέσεως διαβάζουμε, είναι κάτι που συνήθως το επαναλαμβάνουμε, ότι στην αρχή ο Θεός είπε «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση». Άνδρα και γυναίκα τους δημιούργησε. Η αγάπη είναι η αέναη προσπάθεια απρόσκοπτης επικοινωνίας, συναλλαγής, συνύπαρξης, δωρεάς, συμπόνιας μεταξύ προσώπων που είναι η εικόνα του Θεού. Είναι ο Θεός σε μας, αν θέλετε έτσι απλά, η εικόνα της αγάπης. Είδω γιατί ο άνθρωπος νιώθει τόσο μόνος και έχει ανάγκη διαλόγου, κοινωνίας, αλληλεγγύης, ώστε να μπορεί να πει ότι έχει ποιότητα ζωής και να μην νιώθει ελλειμματικός και τη ζωή του υποβιβασμένη. Ακριβώς διότι έχοντας ο Θεός, μιας και τον έπλασε ο Θεός κατ' εικόνα και ομοίωσή του, η εικόνα δόθηκε μια φορά για πάντα και δόθηκε για να γίνει εφικτό το καθομοίωση. Το καθομοίωση όμως δεν δόθηκε μια φορά για πάντα, αλλά είναι αποτέλεσμα μιας δυναμικής εξέλιξης που δημιουργεί και την ιστορία. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο διαβάζομαι «Σας έκανα γνωστά όλα όσα άκουσα από τον Πατέρα μου», που σημαίνει ότι ο Ιησούς είναι η ολοκληρωτική αποκάλυψη του Θεού Πατέρα και ο μοναδικός ενδιάμεσος με τον οποίο μπορούμε να έχουμε και από τον οποίο μπορούμε να έχουμε κάποια γνώση και κάποια πρόσβαση στο μυστήριο του Θεού. Διαβάζομαι ακόμα. Όλα όσα ανήκουν στον Πατέρα είναι δικά μου. Και ακόμη, το Πνεύμα θα πάρει από αυτά που εγώ έχω και θα σας τα αναγγείλει. Και στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή διαβάσαμε «Έτσι αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον μογενή του Γιο για να μην χαθεί κανείς που να πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει την αιώνια ζωή». Από την αποκάλυψη λοιπόν του Θεού που ενεργεί ο Υιός με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος, κανένας δεν αποκλείεται και σε όλους είναι μια πρόκληση και πρόσκληση. Γιατί? Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Υιό Του στον κόσμο για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος με Αυτόν. Ο Υιός δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο, αλλά όποιος δεν πιστεύει στον Υιό έχει κιόλας κριθεί. Πού σημαίνει ότι ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου όταν αυτός ο άνθρωπος, αυτό που ο Θεός του προσφέρει, την αποκάλυψη και την αγάπη του, δεν την κάνει δεκτή. Όταν δεν κάνει δεκτή λοιπόν την αγάπη που σώσει. Για τους χριστιανούς η όποια γνώση του Θεού δεν έγκυται στην κατανόηση κάποιου δόγματος, αλλά στο βίωμα του Θεού που αποκαλύπτεται μέσα στην ιστορία. Ζώντας ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία ανακαλύπτει τα ίχνη του Θεού. Ανακαλύπτει τον Πατέρα Παντοκράτορα που είναι αγάπη όμως και όχι επιβολή ή φόβος, και που αποκαλύπτεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και γίνεται παρόν σε μας διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Που οδηγεί τελικά το ανθρώπινο γένος, δηλαδή τα πλάσματά του, στον τελικό του σκοπό. Να ζήσουν μαζί με τον Θεό όταν ο Θεός θα είναι τα πάντα σε όλους. Παρόλο που το μυστήριο της Αγίας Τριάδας είναι εκτυφλωτικό,
αν κάποιος προσπαθήσει να το δει κατάματα. Εν τούτης χαρίζει άπλετο φως σε όποιον προσπαθεί ταπεινά να βρει τα στοιχεία εκείνα που χρειάζεται για να ανακαλύψει το σκοπό της ύπαρξης της φύσης και του κόσμου και του ιδίου. Εδώ λοιπόν εντοπίζεται η πρωτοτυπία της χριστιανικής πίστης και της αντίληψης περί Θεού που έχουν οι μαθητές του Ιησού Χριστού, ότι ο Θεός είναι αγάπη που αποκαλύπτεται και που διαφοροποιεί τον χριστιανισμό από τις άλλες αβρααμίτικες θρησκείες που είναι επίσης μονοθεϊστικές, τον Ιουδαϊσμό και τον Μουσουλμανισμό, αλλά και από τις άλλες θρησκείες της Ανατολής που βασίζονται στην ανθρώπινη σοφία. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού να είναι πάντοτε μαζί σας. Αμήν. Thank you.